του νέφος μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσα ημάς αμαρτία και ας τρέχομεν με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Αποβλέποντας εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτών, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην αισχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίσθητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τι αυτήν αντιλογίαν εις αυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντιστάθητε έτι μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Και λησμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προσάς ως προς Υιούς λέγουσα, Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι όντι να αγαπά Κύριος, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιόν τον οποίον παραδέχεται. Αν υπομείνετε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι ο τις Υιός τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ, εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί Υιοί. Έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρες ημών ήχομεν παιδευτάς και ευσεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον Πατέρα των πνευμάτων και ζήσει, διότι εκείνη μεν προς ο λίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκεια αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλυμμένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδα σας ευθείας οδούς, δια να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου δεις θέλει δύο τον Κύριο. Παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφιούσα φέρει ενόχληση και δια ταύτης μιανθώσει πολύ αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, διότι ήρθε ο Κύριός μας, αδελφοί, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γη και έπαθε ό,τι έπαθε με ένα και μόνο σκοπό να μπορέσει να λυτρώσει εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, εμάς οι οποίοι ξεφύγαμε από το θέλημα του Θεού και βρεθήκαμε εχμάλωτοι στα χέρια του εχθρού της ψυχής του ανθρώπου και εχθρού του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, διότι μας, με τη θυσία Του, μας ελύτρωσε. Πλήρωσε εκείνος δηλαδή με το αίμα Του, το οποίο επάνω στο Σταυρό χύθηκε για να πληρωθούν αυτά τα οποία εμείς κάναμε, είτε αμαρτίες ήταν, είτε λάθη ήταν, είτε οτιδήποτε σήκωσε πάνω ο Κύριός μας στους ώμους Του εκεί επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Διότι Αυτός τις αρρώστιες μας, τις αμαρτίες μας βάστηξε, λέει, επάνω Του και μας ελευθέρωσε από τα χέρια του εχθρού μας, αυτού του οποίου μας είχε δεμένους, σκλαβωμένους και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σήμερα, καθώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, μας προτρέπει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, συνεχίζοντας από το προηγούμενο κεφάλαιο που είναι το κεφάλαιο της πίστεως και στο οποίο κεφάλαιο μας μιλάει για πολλούς αδελφούς μας της Παλαιάς Διαθήκης οι οποίοι πίστεψαν στο Θεό και έμειναν πιστοί μέχρι το τέλος. Έμειναν πιστοί μέσα σε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Τέτοιες δυσκολίες που πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρεθήκαμε εμείς. Ευχαριστούμε τον Θεό και συμπερασματικά μετά από όλα αυτά τα οποία μας αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο, μας λέει λοιπόν εμείς είμαστε περικυκλωμένοι από όλο αυτό το νέφος των μαρτύρων οι οποίοι έπαθαν τόσα και όμως στάθηκαν μέχρι το τέλος
πιστίε, γιατί τους είχε αποκαλύψει ο Θεός στη ζωή τους ότι είναι ζωντανός και αληθινός. Εμείς λοιπόν μέσα σε αυτό το νέφος των μαρτύρων, τους τόσους πολλούς μάρτυρες του Θεού, μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον δρόμο τον οποίο μας έβαλε ο Κύριος, καθώς μας έσωσε, μας αναγέννησε και μας έβαλε μέσα στο δρόμο αυτό τον ευλογημένο. Μας προτρέπει να απορρίψουμε κάθε βάρος που μπορεί να μας καθυλώνει και να μην μας αφήνει να προχωρήσουμε, και αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε που μπορεί να μην είναι αμαρτία, να είναι βάρη, σκοτούρες, μέριμνες, βάρη τα οποία είτε έτυχε να μας φορτωθούν άθελά μας ή ακόμα και εμείς φορτωθήκαμε χωρίς να το καταλάβουμε ότι αυτά θα μας εμποδίσουν, και ο Κύριος μας ζητάει, ο Λόγος του Θεού μας ζητάει να τα απορρίψουμε αυτά, να τα διώξουμε από πάνω μας, να είμαστε ελεύθεροι να μπορούμε να τρέξουμε. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει ακόμα να απορρίψουμε και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Υπάρχουν στους ανθρώπους, τους χριστιανούς, υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες φαίνονται πολύ μικρές, αλλά όμως είναι πολύ εύκολο να μας μπαίνουν μέσα στα πόδια μας, μέσα στη ζωή μας, και να μην μας επιτρέπουν να προχωρούμε ευθεία, να προχωρούμε έτσι όπως θέλει ο Θεός, το βηματισμό τον οποίο ο Θεός θέλει να προχωρούμε, να μην προχωρούμε δηλαδή στα ίχνη του Χριστού έτσι όπως ο Θεός θέλει, για να μπορέσουμε να τελειώσουμε το δρόμο μας. Μας προτρέπει λοιπόν να προσέξουμε και αυτές τις αμαρτίες, αυτό το οποίο, την αδυναμία την οποία έχω και με ταλαιπωρεί, να την πάω στον Κύριο και να πω: Κύριε, πάρτε σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με, θέλω να ελευθερωθώ τελείως, να μην υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με εμποδίζει να περπατήσω στον δρόμο τον οποίον με έχεις βάλει εσύ. Και να τρέχουμε με μεθυπομονή στον προκείμενο σε εμάς αγώνα. Έχουμε έναν αγώνα, η ζωή του χριστιανού είναι, όλη η ζωή του χριστιανού είναι ένας αγώνας. Πολλές φορές είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα στη ζωή του χριστιανού, και πολλές φορές λέμε ότι εμείς έχουμε μεγάλο φορτίο. Όμως όλοι, αδελφοί, όλοι, ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας και περνάμε δυσκολίες. Πολλές φορές οι δυσκολίες αυτές προέρχονται από άλλα πρόσωπα, όμως επιτρέπει ο Θεός να τις σηκώνουμε εμείς. Αυτός λοιπόν είναι αγώνας. Είναι ένας αγώνας, και ο Παύλος λέει ότι στο τέλος της ζωής του βέβαια, ότι τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα. Αν δούμε εκεί τα παθήματα του Παύλου, θα δούμε ότι εμείς μάλλον δεν μπορούμε να φτάσουμε στο ελάχιστο σε αυτόν. Κάποιος μπορεί να πει: Αδερφέ, δεν ξέρεις τι περνάω, δεν ξέρεις τι φορτίο έχω. Εγώ δεν ξέρω, ο Κύριος το ξέρει όμως. Και χρειάζεται να κάνουμε υπομονή. Έχετε χρέη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να κερδίσουμε την επαγγελία που είναι η σωτηρία μας, η αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, διότι δεν αποβλέπουμε μόνον στη δική μας προσπάθεια, που εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε, αλλά για μας υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος είναι αρχηγός μας. Έχουμε δηλαδή αρχηγό, έχουμε βασιλέα, έχουμε λέει κάποιον ο οποίος μας οδηγεί, μας κυβερνά. Έχουμε κάποιον ο οποίος έχει στόχο του να μας τελειοποιήσει, να μας φτάσει εκεί που αυτός μας έχει προορίσει, και αυτό είναι η αιώνια ζωή, είναι ο ουρανός. Είναι κάτι το οποίο είναι θαυμαστό, υπερθαύμαστο και ακατόρθωτο για τον άνθρωπο, όμως ευχαριστούμε διότι έχουμε τον Χριστό, αδερφοί, έχουμε αρχηγό. Και μάλιστα είναι αυτός ο οποίος για αυτή τη χαρά
το να μας δει δηλαδή κοντά του, υπέφερε σταυρό και καταφρόνησε τον ονειδισμό, την τροπή και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Έχουμε δηλαδή μεσίτη. Έχουμε παράκλητο στον ουρανό, αδελφοί, ο οποίος μεσιτεύει υπέρ ημών. Και έχουμε παράκλητο και στη γη το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο και αυτό μεσιτεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Δηλαδή, έχουμε τον αγώνα μας και πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει και ο Θεός να δει, αλλά εκείνος ξέρει και δεν είναι για να δει ο Θεός, αλλά είναι για να δούμε εμείς, αλλά να δει και ο διάβολος ότι εμείς είμαστε παιδιά του Θεού και αγωνιζόμαστε και επιποθούμε να φτάσουμε στον ουρανό. Για να μπορεί ο Θεός να εργάζεται στη ζωή μας αυτό το θαυμαστό έργο, το οποίο βεβαίως μας υποσχέθηκε. Δεν μας υποσχέθηκε ότι δεν θα έχουμε θλίψεις, αλλά το αντίθετο, μετά πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος μας είπε ότι είναι στενή η πύλη, τεθλιμμένη οδός, αλλά αυτός ο δρόμος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Και καλούμεθα στη δύσκολη ώρα που εκεί πολλές φορές έρχεται ο άνθρωπος στη μεγάλη δυσκολία να βρεθεί σε ερωτηματικά, να διαλέξει το δύσκολο δρόμο, αυτόν που οδηγεί στην αιώνια ζωή ή τη φαρδιά, την πύλη και την εύκολη οδό η οποία οδηγεί στην αιώνια απώλεια. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε αυτή τη γνώση και μπορούμε να εκλέγουμε και ευχαριστούμε τον Θεό για την ελευθερία αυτή που μας έχει δώσει. Μας έβαλε λοιπόν σε ένα δρόμο, δύσκολος είναι και δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε κάτι καλύτερο, αδελφοί. Είναι το καλύτερο το οποίο έχει κάνει ο Κύριος, να είμαστε στον δρόμο αυτό, αλλά να έχουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας, αλλά είναι και ο αρχηγός μας, πάει μπροστά, είναι ο τελειωτής της πίστεώς μας και μπορούμε και πρέπει να τον εμπιστευόμαστε. Και προχωρώντας, μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, μας λέει μάλλον ο Λόγος του Θεού, ότι εκείνος, να συλλογιστούμε, να σκεφτούμε ότι εκείνος υπέμεινε υπέρ ημών των αμαρτωλών, αυτή την αντιλογία και αυτό το πάθος το οποίο έπαθε ο Κύριος μας εδώ σε αυτή τη γη, και όχι γιατί αυτός έπρεπε να πάθει γιατί ήταν εκείνος αμαρτωλός, αλλά εκείνος έπαθε για μας τους αμαρτωλούς. Και για να μην αποκάμουμε, χαυνούμενοι κατά των ψυχών μας, διότι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Δεν αντισταθήκατε, λέει, έτη μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Ο Κύριος μας αντιστάθηκε σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και λησμονήσατε, λέει, την ουθεσία η οποία λαλεί προς εσάς ως προς Υιούς. Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθήμη ενδεχόμενος υπ' αυτού. Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει, ελέγχει, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιόν τον οποίον παραδέχεται. Είναι ένας δρόμος, το οποίο, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, διότι χάρη έκανε στη ζωή μας και μας αποκαλύφθηκε ο Λόγος του Θεού και καταλάβαμε την αιώνια ζωή και όλα αυτά τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Και το έκανε αυτό ο Θεός για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής. Να επιλέξουμε δηλαδή αυτό το οποίο είναι το καλύτερο για μας, που όμως θα πρέπει και ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να μην αθυμίσουμε την παιδεία του Κυρίου. Καθώς έρχεται ο Θεός και μας ελέγχει στο δρόμο μας και μας αποκαλύπτει και μας φανερώνει ότι αυτό το οποίο έτσι όπως περπατάς δεν είναι καλό, αδερφέ.
δεν είναι καλό παιδί μου. Να μην αντιδρούμε, να μην σκληραίνει η καρδιά μας, αλλά να ταπεινωνόμαστε οτιδήποτε και να συμβαίνει στη ζωή μας, αδελφοί. Η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξες. Εάν ταπεινωθώ, έστω και αν νομίζω ότι έχω δίκιο, εκείνο το οποίο, το αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει σε μένα θα είναι καλό. Διότι ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη, και εμείς θέλουμε να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού πάντοτε μέσα στη ζωή μας. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αν υπομείνετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Επειδή μας αγαπάει και επειδή μας υιοθέτησε δια του Ιησού Χριστού και μας έκανε παιδιά Του, γι' αυτό και επιτρέπει στη ζωή μας δοκιμασίες, για να μπορέσουμε να γίνουμε άντρες πίστεως. Να μπορέσουμε να γίνουμε πιστοί, οι οποίοι θα περπατάμε δια της πίστεως και όχι δια της όψεως. Αν όμως είμαστε χωρίς παιδεία, τότε δεν είμαστε ιοί, αλλά είμαστε ενώθοι. Νομίζουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, όταν δεν δεχόμαστε την παιδεία, όταν δεν μπαίνουμε κάτω από το τζιγό αυτό του Χριστού για να υπομένουμε και να υποφέρουμε αυτό το οποίο ο Θεός επιτρέπει, αλλά ξεφεύγουμε από το ζυγό αυτό, τότε νομίζουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε νόθοι. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι πατέρες μας μας επέδευσαν έτσι όπως εκείνοι νόμιζαν και ήθελαν και τους υπομείναμε. Και εμείς τα παιδιά μας, εμείς οι μεγαλύτεροι, είχαμε κάποιες δικές μας απόψεις και μέσα σε αυτές τις απόψεις εκπαιδεύαμε τα παιδιά μας. Τα οδηγούσαμε, τα εκπαιδεύαμε, τα παιδεύαμε, πολλές φορές τα τιμωρούσαμε κιόλας, εάν χρειαζότανε, προκειμένου να γίνουν αυτά άνθρωποι έτσι όπως εμείς νομίζαμε και θέλαμε να γίνουν σε αυτή την κοινωνία που βρεθήκαμε, και λέγοντας ότι θέλουμε να γίνουμε καλοί άνθρωποι, χρήσιμοι στην κοινωνία, έτσι λέγαμε. Και τα παιδιά μας υπομείνανε. Πόσο μάλλον εκείνος, ο πατέρας των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο οποίος ξέρουμε ότι πόσο μας αγάπησε, το απέδειξε στέλνοντας τον Χριστό εδώ στη γη, να πάθει και να πεθάνει για μας, δεν ξέρει και δεν θέλει το καλό μας. Γιατί λέει εκείνη, για λίγο καιρό μας παιδεύανε κατά την αρχιά τους, ο δε Κύριος μας προς το συμφέρον μας για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός Του. Σκοπός Του είναι να φτάσουμε σε ένα τέτοιο μέτρο αγιασμού για να μπορέσουμε να μπούμε στον ουρανό, γιατί εκεί δυστυχώς δεν θα μπορέσει να περάσει τίποτα το οποίο δεν θα είναι αγιασμένο. Και αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Βέβαια, κάθε παιδεία, κάθε εκπαίδευση, προς το παρόν λέει ο Λόγος του Θεού, δεν φαίνεται να είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Έχει ταλαιπωρία, έχει στενοχωριά, έχει λύπη, έχει και θλίψη. Όμως, μετά αποδίδει στους γυμναστέντες δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Για τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται αυτούς τους αγώνες εδώ στον κόσμο κάτω, πάλι έχει ταλαιπωρία, ο αθλητής αγωνίζεται, τρέχει, κουράζεται, προπονείται για να μπορέσει να πετύχει το σκοπό του, να πάρει το έπαθλο. Οι άνθρωποι όλοι μας σε αυτή τη ζωή τρέχουμε, αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, και όλη αυτή η ταλαιπωρία και η κούραση έχει τελικά αποτέλεσμα. Αλλά εδώ μιλάει για ένα άλλο έπαθλο,
μιλάει για κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ πολύ σπουδαιότερο από αυτά για τα οποία ταλαιπωρούμεθα όλη μας τη ζωή. Όλη μου τη ζωή ταλαιπωρήθηκα, δούλεψα, κουράστηκα για να βελτιώσω τη ζωή μου. Και αυτή η ζωή είναι πολύ λίγη, πολύ μικρή. Και τελειώνει για εμάς τους μεγάλους. Πόσο δεν αξίζει να αγωνιστώ, να ταλαιπωρηθώ, να κάνω αγώνα για την αιώνια ζωή την οποία μου χάρισε ο Κύριος δια του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό ανορθώσατε τα σκιαχαυνομένα χείρα και τα παρελθόντα γόνατα. Πολλές φορές αποκάμουμε, τα παρατάμε. Δεν μπορώ άλλο. Όμως η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να μην τα παρατάμε. Ποτέ να μην τα παρατήσουμε. Γιατί? Γιατί αυτό θέλει ο εχθρός. Μη χαίρου εχθρά μου, και αν έπεσα θα σηκωθώ. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός είναι ο κανόνας, Έχουμε τον Κύριο. Έχουμε το αίμα του Χριστού, το οποίο μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αν έπεσε, σήκω. Τι κάθεσαι κάτω? Και ξεκίνα πάλι τον αγώνα σου. Ξεκίνα να τρέχεις τον προκείμενο σε σένα αγώνα. Ο σκοπός του εχθρού είναι ακριβώς αυτός, να μας χτυπήσει ιδιαίτερα στην πίστη, και μέσα από την ταλαιπωρία ο άνθρωπος πολλές φορές αποκάμει, απογοητεύεται. Όμως εδώ ο Λόγος μας λέει ότι να σηκωθούμε, να ανορθώσουμε τα χέρια μας που έχουν πέσει, να τα σηκώσουμε ψηλά, να εξητήσουμε τον Κύριο, τα γόνατά μας, τα παραλυμμένα, να τα στήσουμε και να ξεκινήσουμε πάλι τον αγώνα μας, πάλι το τρέξιμο, για να κάνετε, λέει, στους πόδες σας ευθείας οδούς, για να μην εκτραπεί το χολό, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Έχουμε το Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος στέκεται και μεστεύει εκεί, όπως είδαμε, στα δεξιά του Πατέρα, για μας, για τις πτώσεις μας, για τις αδυναμίες μας. Και εκείνο το οποίο μας καλεί ο Λόγος Θεού είναι να μην αποκάμουμε αγωνιζόμενοι αυτόν τον ευλογημένο αγώνα. Και αν πέσεις και αν πέσω, πρέπει να σηκωθώ. Θέλει ο Θεός να σηκωθώ. Ο Κύριος είναι έτοιμος και να με συγχωρήσει και να με αγιάσει και πάλι και να με βάλει πάλι στο δρόμο αυτόν τον οποίο με έχει βάλει προς τον ουρανό. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, γιατί χωρίς αυτό κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ένα εδάφιο το οποίο πολλές φορές μας φέρνει σε δυσκολία. Πώς θα γίνει αυτό? Τι γίνεται? Πώς μπορώ εγώ να αγιαστώ έτσι ούτως ώστε να δω το πρόσωπο του Θεού, να μπω στον ουρανό, να μπω μέσα, Αδερφοί, για να το λέει ο Λόγος του Θεού σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Για να το λέει ο Λόγος του Θεού σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί και σε μας. Και τον ευχαριστούμε γιατί έχουμε αυτή την ελπίδα. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει, μας βοηθάει να καταλάβουμε σε ποιο μέτρο αγιασμού βρισκόμαστε. Και όταν το δούμε αυτό, τότε εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι αυτό που ακούμε αυτό το καιρό και ιδιαίτερα τη Δευτέρα τα ακούσαμε, να εξητήσουμε από το Θεό αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε ότι είναι αδύνατο να γίνει στη ζωή μας. Εάν διαβάσουμε στην 1016 σελίδα, αν θέλετε να ανοίξετε, καλό είναι να το διαβάσουμε. Θέλει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, να ζούμε μέσα στην πραγματικότητα, να μην ζούμε με φαντασία, να μην νομίζουμε έτσι όπως εμείς νομίζουμε ότι είμαστε ή
σε πολύ κακή κατάσταση και απογοητευόμαστε, ή ότι είμαστε μια χαρά και θα πάμε στον ουρανό στο τέλος. Τι είναι ο αγιασμός? Ο Λόγος Θεού μας λέει ότι μας κάλεσε προκαταβολής κόσμου για να μας αγιάσει δια της αγάπης για τον εαυτό Του. Θέλει να μας πάει στον ουρανό ο Κύριος και να είμαστε Άγιοι. Και στη 1016 σελίδα, σε αυτό το περίφημο, το φοβερό κομμάτι του Λόγου του Θεού, στον ύμνο της αγάπης, θα διαβάσω όμως από το 4 εδάφιο, αδελφοί, μπορούμε μέσα από αυτό τα 4 αυτά εδάφια, έχει 14 προτάσεις για τη ζωή μας και για το να δούμε εάν και πού βρισκόμαστε σχετικά με τον αγιασμό μας. Και διαβάζω: η αγάπη μακροθυμεί. Καθώς βλέπω λοιπόν εγώ ότι οι ανοχές μου είναι τόσες που δεν μπορώ να πω ότι είμαι μακρόθυμος, καταλαβαίνω ότι μου λείπει αγάπη. Και το λέω για μένα, Καθώς το διαβάζω και καταλαβαίνω, βλέπω σε ποιο βαθμό αγιασμού βρίσκομαι, στο τέλος απογοητεύομαι, αλλά δεν είναι να απογοητευτούμε. Η αγάπη λοιπόν μακροθυμεί. Η αγάπη αγαθοποιεί. Δηλαδή μέσα μου, όταν πράγματι αγαπάω το Θεό, όταν αγαπάω το Χριστό, δεν μπορεί παρά να θέλω να κάνω το θέλημα το δικό Του. Και το θέλημα το δικό Του είναι αυτά τα οποία θα διαβάσουμε τώρα. Η αγάπη δεν φθονεί. Δεν έχει μέσα ζήλια, κακή. Δεν ζητάει το, βλέποντας τον αδελφό του, τον συνάνθρωπό του, τον γειτονά του, να προοδεύει, να τον ευλογεί ο Θεός. Μέσα του η καρδιά να σφίγεται. Και αν συμβεί αυτό, τρέχουμε αδελφοί και ζητάμε τη χάρη του Θεού και το αίμα του Χριστού και να μας καθαρίσει και να φτιάξει την καρδιά μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι και μας συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί θέλουμε να αγιαστούμε. Μας το ζητάει εδώ ο Λόγος του Θεού, λέει, χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανένας το πρόσωπο του Θεού. Πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό. Η αγάπη λοιπόν δεν φθονεί, η αγάπη δεν αφθαδιάζει. Δηλαδή, η αφθάδεια είναι, νομίζω, μαζί κοντά με την ασέβεια. Δηλαδή δεν λογαριάζω τίποτα, μιλάω όπως θέλω, αφήνω και βγαίνουν από το στόμα μου λόγια τα οποία, ας πούμε, δεν με νοιάζει αν ο άλλος πληγωθεί, στενοχωρηθεί, αν ο άλλος προσβληθεί, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι αφθάδεια. Δεν λογαριάζω ποιον έχω μπροστά μου. Αν έχω έναν γέροντα και εγώ μιλάω, ας πούμε, με ασέβεια, με αφθάδεια, αν έχω ένα σεβάσμιο πρόσωπο, που όλοι οι αδελφοί μας είναι σεβάσμιοι και πρέπει να είναι σεβαστοί απέναντί μας, δεν επέρεται. Και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, το άνθρωπος να ελέγχει, να μπορεί να ελέγχει την καρδιά του, ώστε αυτά τα οποία έρχονται, γιατί θα έρθουνε, θα έρθει η υπερηφάνεια, και μάλιστα όταν έρθει ο Κύριος και ευλογήσει τον άνθρωπο και του χαρίσει πράγματα, τότε είναι εύκολο ο άνθρωπος να επαρθεί. Και το έχουμε δει αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού. Άνθρωποι οι οποίοι ο Κύριος τους ευλόγησε και επήρθη, λέει, η καρδία τους. Φούσκωσε η καρδιά. Και τότε τι γίνεται? Τότε χάνει τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος και μετά καταστρέφεται, αν δεν μετανοήσει, αν δεν επιστρέψει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, διότι ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι υπάρχει θεραπεία σε όλα. Τι είναι, ποια είναι η θεραπεία? Είναι η μετάνοια. Είναι η αναγνώριση, καθώς έρχεται ο διάβολος ή έρχεται η καρδιά μου
να επαρθεί η γνώση του Λόγου του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, καθώς με ελέγχει. Δεν κάνω πως δεν καταλαβαίνω, αλλά αναγνωρίζω ότι εδώ κάτι υπάρχει πρόβλημα, και αμέσως τρέχω: Κύριε, συγχώρεσέ με, Κύριε, φτιάξε την καρδιά μου, χάρισε μου πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένη. Είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό αυτό, αυτή η έπαρση της καρδιάς, αδερφοί. Γιατί αν αφήσουμε την καρδιά μας να επαρθεί, να φουσκώσει και δεν την χαλιναγωγήσουμε, μετά θα σκληρύνει και μετά δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος τίποτα. Περπατάει σε υπερηφάνεια και νομίζει ότι είναι μια χαρά. Δεν την καταλαβαίνει η υπερηφάνεια, είναι δύσκολο να την καταλάβει ο άνθρωπος. Δεν ασχημονεί, είναι άνθρωπος ο οποίος πάντα έχει ωραίο τρόπο, ωραία συμπεριφορά. Δεν ζητεί τα εαυτής, δεν είναι τα δικά μου μόνο, αλλά και τα των άλλων, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν παροξύνεται, δεν νευριάζει, δεν αρπάζεται, δεν θυμώνει. Τα ακούσαμε, αδερφοί, αυτά και τη Δευτέρα. Είναι πολύ σοβαρά όμως, γι' αυτό και τα ξανακούμε. Πιστεύω ο Θεός το θέλει. Δεν παροξύνεται. Όταν βλέπω και αγριεύω, και το κάνω δυστυχώς αρκετές φορές, καταλαβαίνω, βλέπω ότι χάνω την παρουσία του Θεού πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει ο Θεός. Εκεί, εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Τι πρέπει να κάνω εκεί? Να ταπεινωθώ. Αμέσως να ταπεινωθώ. Να ζητήσω συγγνώμη από τον άνθρωπο με τον οποίο παροξένηθηκα και του βάλα τις φωνές. Αμέσως πρέπει να ταπεινωθώ. Αυτό είναι το φάρμακο, αδερφοί. Θα γίνει, θα συμβεί, γιατί είμαστε άνθρωποι. Έχουμε την καρδιά μας, η οποία πρέπει να την δαμάζουμε. Αν λοιπόν νευριάζω, θυμώνω, παροξύνομαι, χρειάζεται να μετανοώ, να μετανοήσω και να ζητήσω από το Θεό να με βοηθήσει, να μου βάλει πιο πολύ αγάπη στην καρδιά μου. Δεν διαλογίζεται το κακό, δεν υπάρχει διαλογισμός κακός, πονηριά, δεν υπάρχει δόλος μέσα στο μυαλό. Και όταν πάει να έρθει κάτι, μια σκέψη, αδελφοί, να είμαστε άγρυπνοι και να επικαλούμεθα το αίμα του Χριστού και να ζητάμε από τον Κύριο να το διώχνει μακριά. Δεν θέλω να διαλογιστώ, Κύριε. Διώξε το μακριά, γιατί θα έρθουν οι διαλογισμοί και πολλές φορές έρχονται και απ' έξω. Τις πιο πολλές φορές. Αλλά και από μέσα από την καρδιά μας. Δεν χαίρει στην αδικία. Δεν γίνεται, βλέπει την αδικία και χαίρεται. Είναι χαιρέκακος ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη μες στην καρδιά του, αλλά συγχαίρει στην αλήθεια. Το θέλει πολύ αυτό ο Κύριος, να είμαστε, να συγχαίρουμε, να αγαπάμε την αλήθεια και την αγάπη. Πάντα ανέχεται, πάντα είναι ανεκτικός, πάντα πιστεύει, δεν είναι δυσπιστός, αλλά πιστεύει. Και μάλιστα όταν μιλάμε ανάμεσα από αδερφούς, πρέπει, αδερφοί, να είμαστε προσεκτικοί και να μην προσβάλλουμε έστω μέσα στο μυαλό μας τον αδερφό ότι λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα, αδερφός. Λάθος μπορεί να έκανε. Δεν πρέπει, ας πούμε, πρέπει να είμαστε, να πιστεύουμε. Πάντα, λέει, ελπίζει, και η ελπίδα μας πρέπει να είναι πάντα στον Κύριο, αδερφοί. Πάντα υπομένει. Να υπομένουμε αλλήλους εν αγάπη, να τους υποφέρουμε. Αδελφοί μου αγαπητοί, αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα, όμως είναι ο αγιασμός κατά το Λόγο του Θεού δια της αγάπης. Αν να δούμε αυτά τα 14 προτάσεις του Λόγου αυτού που διαβάσαμε, θα δούμε ότι αν μπορούσαμε να ζούσαμε έτσι, θα είμαστε σε αγιασμό. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε? Να εξητήσουμε αυτό που ακούσαμε τη Δευτέρα και μπήκε μέσα στην καρδιά μου, αδερφοί, γιατί ξέρω πολύ καλά πόσο ελλείπης είμαι, αλλά ξέρω ότι λίγος πολύ όλοι οι ίδιοι είμαστε. Να εξητήσουμε από τον Κύριο να γεμίσει την καρδιά μας με αγάπη. Και αγάπη, αδερφοί, δεν είναι να αγαπήσουμε μόνο εν θέρμονς αλλήλους, γιατί δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Νομίζουμε ότι αγαπάμε τους αδελφούς μας.
Η αγάπη είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό, να αγαπήσουμε τον Κύριο. Και όταν γεμίσει η καρδιά μας με αυτή την αγάπη, που σημαίνει τι, όποιος με αγαπά τα εντολάς μου φυλάει, που δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να φυλάξω τις εντολές του Χριστού, τότε τι κάνω, εξητάω από το Θεό να μου δώσει αυτή την αγάπη, τη δικιά του την αγάπη, η οποία αγάπη είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου, βεβαίως, και είναι, καθώς έρχεται μες στην καρδιά μας η πραγματική αγάπη του Θεού, όταν ο Κύριος έρχεται και μας αναγεννά δια του Πνεύματος του Αγίου και βάζει αγάπη στην καρδιά μας, και το θυμόμαστε αυτό, εγώ το θυμάμαι πολλές, πάρα πολύ καλά, στο θέμα της αγάπης τουλάχιστον, αλλά και στην πίστη, αλλά και στη χαρά. Για την αγάπη μιλάμε τώρα, θυμάμαι πώς άνθρωποι οι οποίοι με είχαν βλάψει, πώς γέμισε η καρδιά μου με αγάπη τότε. Τώρα λοιπόν που έχω έρθει σε μεγαλύτερη επίγνωση του Λόγου του Θεού και τα έχω διαβάσει πλέον αυτά πολλές φορές, πόσο πρέπει να εξητήσω αυτή η αγάπη να μπει από τον Κύριο δια Πνεύματος Αγίου, γιατί καθώς μας έδωσε την αγάπη αυτή με το Πνεύμα το Άγιο, με το καρπό του Πνεύματος Αγίου, τώρα αυτή η αγάπη πρέπει να αυξηθεί και να φτάσει σε αυτό το μέτρο. Και αυτό θα γίνει πώς, εξητώντας από το Θεό να με φέρει στην επίγνωση της δικής του αγάπης, που είναι αυτή η αγάπη που έστειλε, που τον έκανε να στείλει τον Υιό του τον μονογενή να σταυρωθεί για μένα, αυτή την αγάπη να μπορέσω να εκτιμήσω και να εννοήσω, και στη συνέχεια πληρούμενος Πνεύματος Αγίου να γεμίζω καθημερινά, ούτως ώστε να φτάσω σε αυτό το μέτρο της αγάπης, να μπορώ να αγιαστώ δια της αγάπης. Γιατί όλα τα υπόλοιπα τα παραπάνω και να έχω. Γιατί όταν λέει εδώ όλα αυτά που διαβάζουμε παραπάνω από το ένα εδάφιο σε αυτό το κεφάλαιο, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία μας δείχνουν, αδελφοί αγαπητοί, ότι πολλές φορές μπορεί να αυταπατώμε, επειδή έδωσα κάποια σοβαρά από τα υπάρχοντά μου ή όλα τα υπάρχοντά μου, έτσι λέει εδώ, τα διανύμω. Νομίζω ότι, αλλά δεν είναι αυτή η αγάπη, αδελφοί. Και αν δώσω, λέει, το σώμα μου να καυτεί. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Σημαίνει, δηλαδή, ότι πρέπει να κατανοήσω ότι πρέπει να εργαστώ και να εξητήσω αυτή την αγάπη, όχι να γίνω φιλάνθρωπος, γιατί εκ των πραγμάτων θα γίνω φιλάνθρωπος, όχι να γίνω φιλάδελφος, να αγαπήσω τους αδελφούς μου, γιατί εκ των πραγμάτων αν αγαπήσω το Θεό δεν μπορεί να μην αγαπήσω τους αδελφούς μου. Άρα ποια είναι η ανάγκη, να αγαπήσω τον Κύριο. Γιατί ο Λόγος Θεού μας λέει ότι, και έτσι καθώς το διαβάζουμε, και αν δώσω, λέει, όλα τα υπάρχοντά μου τα διανύμω, και αν παραδώσω το σώμα μου να καυτώ, αγάπη αν δεν έχω, ουδέν ωφελούμε. Και δεν είναι η αγάπη αυτή που νομίζω εγώ ότι τα δώσα, οπότε αυτό δικαιώνομαι, να αγαπήσω τον Κύριο. Και πώς θα τον αγαπήσω. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία και η υπακοή σπουδαιότερη από το πάχος των κρυών. Έτσι λέει η Γραφή. Δηλαδή, η υποταγή μου στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στα λόγια του Χριστού, αποδεικνύει ότι τον αγαπάω. Αυτή την αγάπη τώρα πρέπει να την επεξεργαστώ, να την κατεργαστώ, ούτως ώστε να αυξηθεί μέσα μου και να έρθει ο αγιασμός μέσα στη ζωή μου. Είναι αυτό το οποίο μου ζητάει ο Θεός, γιατί ο Θεός θέλει, αδελφοί, να όλοι μας να φτάσουμε μια μέρα και να δούμε το πρόσωπό Του. Ήθελα στη συνέχεια να σχολιάσω λίγο το επόμενο εδάφιο. Λέει στο 15, εκεί που διαβάζαμε στους Εβραίους, παρατηρούντες μήπως στερείτε της χάριτος του Θεού.
μήπως ρίζα της πικρία αναφιούσα φέρει ενόχληση και δι' αυτής μη ανθώσει πολύ. Είμαστε υποχρεωμένοι και θα έλεγα ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι κάνουν επίμανση μες στην Εκκλησία, όπως είναι ο ποιμένας μας, όπως είναι οι πρεσβύτεροι που επιμελούνται. Είναι υποχρεωμένοι και δεν πρέπει να αδιαφορούμε για το τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν μπορεί να υπάρχει πίκρα μέσα στην καρδιά ενός αδελφού, γιατί λέει παρατηρούντες, πρέπει να προσέχουμε και βέβαια θα είμαστε μακρόθυμοι, θα ανεχόμαστε τους αδελφούς, αλλά θα προσέχουμε όταν και να παρατηρούμε εάν υπάρχει, λέει, ρίζα πικρίας. Πολύ σοβαρό. Τι κάνει? Αυτό μπορεί, αν τα αφήσουμε, νομίζοντας ότι πρέπει, ας πούμε, να μακροθυμήσουμε, πρέπει να μην τον στενοχωρήσουμε τον αδελφό, να μην τον φέρουμε σε δύσκολη θέση, αυτό μπορεί να μολύνει πολλούς. Γιατί θα μολύνει πολλούς? Γιατί αυτή η πικρία που έχει μέσα του θα τη μεταδώσει. Γιατί η Εκκλησία είναι μια οικογένεια και αρχίζει και συζητιέται, βγαίνει από την καρδιά αυτό, μεταφέρεται στον άλλον και γίνεται, μολύνεται όλη η Εκκλησία. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και έχουμε υποχρέωση να παρατηρούμε να μήπως κάποιος στερείται από τη χάρη του Θεού. Γιατί στερείται? Γιατί άφησε την καρδιά του και μολύνθηκε με μια ρίζα πικρίας η οποία θα φέρει ενόχληση και με αυτή θα μειανθούν πολλοί. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέλφια, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μέσα στην καρδιά μας ανεβαίνει κάποια στενοχώρια, ένα παράπονο για κάποιον αδελφό μας, για κάποιον άνθρωπο. Πρέπει γρήγορα, αυτόματα να μετανοούμε, να επιστρέφω, να πηγαίνουμε στον Κύριο και να ζητάμε από τον Κύριο να καθαρίσει η καρδιά μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, ε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και εμείς θα χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και την Εκκλησία μπορεί να τη μολύνουμε και το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Κύριος να μας βοηθήσει να τον αγαπήσουμε, αδελφοί, και τότε θα έχουμε και ειρήνη στην καρδιά μας και θα έχουμε όλα αυτά τα οποία είναι τα επακόλουθα της ειρήνης. Ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα έχουμε ησυχία, θα έχουμε ασφάλεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ψάλλουμε, αδερφοί αγαπητοί.